πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα για την εικόνα που έχει η ελληνική κοινωνία όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, καταγράφει πανελλαδική ποσοτική διαδικτυακή έρευνα της Public Issue σε δείγμα χιλίων ατόμων ηλικίας 17 ετών και άνω τον τρέχοντα Οκτώβριο. Το 79% των Ελλήνων πολιτών, σχεδόν 8 στους 10, θεωρούν ότι οι σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας έχουν επιδεινωθεί σήμερα σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν. Μόλις ένα στους 5, το 19%, εκτιμά ότι παραμένουν σε επιδεινωμένη στασιμότητα. Το ενδεχόμενο ενό ελληνοτουρκικού πολέμου απασχολεί σταθερά την τελευταία πενταετία ένα σημαντικό τμήμα τη ελληνική κοινή γνώμη. Σήμερα, το 42%, 4 στους 10, θεωρούν αυτό το ενδεχόμενο πολύ ή αρκετά πιθανό. Επίση, την τελευταία πενταετία, η μερίδα τη ελληνική κοινή γνώμη που πιστεύει ότι το ενδεχόμενο νέο ελληνοτουρκικού πολέμου είναι πιθανό έχει αυξηθεί σημαντικά, ουσιαστικά έχει υπερδιπλασιαστεί. Αντίστοιχη εκτίμηση είχε καταγραφεί και το 1999. Περίπου 6 στου 10 Έλληνε πολίτε, το 58%. Πιστεύουν ότι εάν υπάρξει θερμό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδα και Τουρκία, αυτό θα εκδηλωθεί στο Αιγαίο. Επιπλέον, το 19% μόλις 5% το 2018, δηλαδή ένα στους 5, εκτιμά ότι αυτό είναι πιθανό να εκδηλωθεί και στα τρία μέτωπα, Θράκη, Αιγαίο και Κύπρος. Σε περίπτωση πολέμου με την Τουρκία σήμερα, νίκη της Ελλάδας προβλέπει το 28% των Ελλήνων πολιτών, σχεδόν 3 στους 10, ενώ νίκη της Τουρκίας μόλις το 8%. Από την άλλη, περισσότερο από το 1 τρίτο, 37%, πιστεύει ότι θα υπάρξει ισορροπία ή τίποτα από τα δύο, ενδεχομένω κανεί κερδισμένο. Επίση, ένα σημαντικό τμήμα τη κοινή γνώμη, 23%, δηλαδή ένα στου τέσσερι, δεν έχει άποψη για το ζήτημα. Απόλυτα διχασμένη εμφανίζεται η ελληνική κοινή γνώμη σε σχέση με την ύπαρξη συμμαχικών χωρών που θα πολεμήσουν στο πλευρό της Ελλάδας σε πιθανό ελληνοτουρκικό πόλεμο. Το 44% των πολιτών θεωρεί ότι υπάρχουν τέτοιες χώρες, αλλά ακριβώς το ίδιο ποσοστό πιστεύει ότι καμία χώρα δεν θα το πράξει. Σε περίπτωση ελληνοτουρκικού πολέμου, το 33% των Ελλήνων, ένα στους τρεις, πιστεύει ότι η Γαλλία θα πολεμήσει στο πλευρό της Ελλάδας. Μόνο 11% θεωρεί ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε θα εμπλακούν αντίστοιχα. Με την εξαίρεση της Κύπρου, 14%, οι προσδοκίες της κοινή γνώμης και τις υπόλοιπε ενδυνάμεις συμμαχίες είναι ελάχιστες. Η εικόνα του Τούρκου Προέδρου στην ελληνική κοινή γνώμη παραμένει σταθερά την τελευταία εξαετία ολοκληρωτικά αρνητική. Καταγράφει αρνητικέ κρίσει σε ποσοστό 92%. Η μεταστροφή της κοινή γνώμης σε σύγκριση με την δεκαετία του 2000, όταν μια σημαντική μερίδα εξέφραζε ευνοϊκή γνώμη, είναι εντυπωσιακή. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.